Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε το αγαπημένο μου σιροπιαστό, κατά τη γνώμη μου. Για εμένα είναι σίγουρα, για εσάς πιστεύω ότι είναι στα top 3. Έχουμε μπακλαβά με καριδάκι, τον κλασικό. Θα δείξουμε πώς θα γίνει στην εντέλεια, σωστά. Θα δείξουμε 2-3 κολπάκια για να κοπεί όμορφα, να γίνει έτσι όπως πρέπει ο μπακλαβά μας, να σιροπιαστεί μέχρι μέσα. Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάμεσα από μια ταβέρνα που έχουμε πάει και περιμένουμε πώς και πώς να βγει το γλυκάκι μας. Και συνήθως είναι μπακλαβάς ή κάτι σιροπιαστό μαζί με λίγο παγωτάκι, καϊμάκι, βανίλια. Εγώ σήμερα, επειδή και ο καιρός το τραβάει το σιροπιαστό μας και επειδή το λατρεύω, θέλω να δείξω αυτή τη συνταγή. Και επειδή είναι πανεύκολη, πάμε να την κάνουμε όλοι μαζί. Βήμα-βήμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το σιροπάκι μας. Πάντα ξεκινάμε με το σιροπάκι μας γιατί το θέλουμε κρύο. Άρα, σε κατσαρολίτσα. Έφυγε μέσα κρυσταλλική ζάχαρη. Κανελίτσα. Νεράκι, εννοείται, για να γίνει το σιρόπι μας. Σε αυτή τη συνταγή σας γράφω ότι θέλουμε 5 λεπτά βράσιμο το σιρόπι μας. Θα σας πω ακριβώς το λόγο. Λοιπόν, θέλουμε να γλασάρει λίγο, να μελώσει που λέμε. Δεν θέλουμε να είναι ακριβώς όσο σου δίνεται η δοσολογία. Θέλουμε να αρχίσει να γίνεται πιο σιρόπι, δηλαδή το νεράκι να αρχίσει να ξατμίζεται, να γίνει χυλωμένο για να αγκαλιάσει μέσα τον μπακλαβά μας. Και το μυστικό στο σιρόπι μας, έχουμε ξαναπεί, είναι να βάζουμε λίγο χυμό λεμονιού. Εμείς θα βάλουμε ένα λεμονάκι και θα βάλω μέσα και τις σκούπες. Θα τις αποσύρουμε μετά, εννοείται. Γιατί το βοηθάει να μην κρυσταλώνει μετά όσο μένει στον μπακλαβά μας. Εδώ. Και το τελευταίο υλικό είναι το μελάκι, το οποίο είτε το βάζουμε στην αρχή είτε το βάζουμε όταν κλείσουμε τη φωτιά. Που το έχουμε ξαναπεί. Αν θέλουμε να έχουμε το άρωμα του μελιού, το κάνουμε εκτός φωτιάς όταν βράσει 5 λεπτά το σιρόπι μας. Αλλιώς μπορούμε να το βάλουμε εξ αρχής για να ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, έφυγε το μελάκι μέσα. Τέλεια. Ανάβουμε φωτιά και βράζουμε για 5 λεπτά ακριβώς με το που πάρει μια βράση. Εδώ. Λοιπόν. Άρα, βράζουμε 5 λεπτά ακριβώς με το που δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα. Μπουρμπουλήθρα, καθαρεύουσα. Λοιπόν, άρα, έφυγε αυτό. Τελείωσε. Και για να συνεχίσουμε τον μπακλαβά μας, για να το λήξουμε αυτό με το σιρόπι, έχουμε αφήσει το σιρόπι μας. Έχει αρχίσει να παίρνει τη βράση. Μετρήσαμε 5 λεπτά ακριβώς και το αποτέλεσμα, αφού έχουμε βγάλει το λεμονάκι από μέσα, είναι αυτό εδώ ακριβώς. Είναι λίγο πιο δεμένο, κοιτάξτε εδώ. Θα αγκαλιάσει τον μπακλαβά μας όταν το σιροπιάσουμε και το θέλουμε να κρυώσει. Άρα έχουμε βράσει 5 λεπτά και το αποσύραμε και έχουμε αυτήν εδώ την υφή. Είναι λίγο πιο δεμένο από όσο ήταν στην αρχή και το αφήνουμε εδώ. Το βλέπουμε, έχει δέσει το σιροπάκι μας με το μελάκι και τη ζάχαρη και το αφήνουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Κρύο σιρόπι, ζεστός μπακλαβάς. Και πάμε τώρα στον μπακλαβά μας. Πρώτο και κυριότερο. Είναι το φύλλο και το βούτυρο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου για τον μπακλαβά. Θέλουμε ένα ωραίο βούτυρο. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει εγωπρόβιο. Αν δεν θέλετε την έντονη γεύση του, μπορεί να βάλετε πολύ εύκολα και αγελαδινό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και το δεύτερο κολπάκι, το οποίο θα μας δώσει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και τραγανό, είναι. Έλα, ψυχή μου. Είναι το φύλλο βυρητού. Δεν θα βάλουμε φύλλο κρούστας, θα βάλουμε φύλλο βυρητού, γιατί είναι πιο λεπτό, εδείκνεται για αυτές τις συνταγές και θα μας βγει πιο αέρνος ο μπακλαβάς μας και πιο τραγανός. Άρα, και επίσης όσο πιο λεπτό είναι το φύλλο μας, ξέρουμε ότι σιροπιάζεται και πολύ πιο ωραία. Άρα, έχουμε εδώ πέρα το φύλλο βυρητού, το οποίο πραγματικά σας μιλάω, είναι πολύ μεγάλη διαφορά από να χρησιμοποιήσετε απλό φύλλο κρούστας. Έχει άλλο αποτέλεσμα. Είναι πιο φίνο, είναι πιο αέρινο. Και πραγματικά γιατί τις συνταγές εγώ προτείνω να χρησιμοποιούμε φύλλο βυρητού. Λοιπόν, άρα το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Αν αργήσουμε, το έχουμε ξαναπεί στα φύλλα, βάζουμε μια πεσετούλα βρεγμένη για να μην ξεραίνονται. Εμείς θα το κάνουμε τώρα σε 2 λεπτάκια, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε εδώ στη γέμιση. Πολύ απλά τα πράγματα. Έχουμε χτυπήσει στο μπλεντεράκι μας το καριδάκι μας. Το θέλουμε σε μεγάλα κομματάκια, το βλέπετε. Δεν θέλουμε να είναι τρίματα, να είναι σαν φρυγανιά. Θέλουμε να έχει αλλού μεγαλύτερα, αλλού μικρότερα κομμάτια για να έχουμε τις υφές του καριδιού. Εννοείται ότι εδώ μπορεί να βάλετε ό,τι ξηροκαρπό θέλετε. Ακόμα και φουντούκι, φυστή και υγιεινή που είχαμε κάνει και πέρσι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηροκαρπό εσείς επιθυμείτε και έχετε και στο σπίτι σας. Δηλαδή, δεν θέλω να μου τρελαίνεστε. Αν έχετε καρύδι παραπάνω, μου βάζετε καριδάκι. Αν έχετε φυστή και υγιεινή, βάζετε μισό-μισό. Μία χαρά. Λοιπόν, πάμε μέσα. Κρυσταλλική ζάχαρη για να έχουμε τη γλυκύτητα που θέλουμε στο γλυκό μας. Ανακατεύουμε ελαφρώς με ένα κουταλάκι. Κανελίτσα. Μέσα δεν γίνεται μπακλαβάς χωρίς κανέλα. Γαρίφαλο. Πάει πολύ και το μοσχοκάριδο σε αυτές τις συνταγές. Εγώ δεν το έχω βάλει σήμερα, γιατί μου φτάνει μια χαρά το γαρίφαλο και η κανέλα μου δουλεύει μια χαρά. Άρα, εσείς αν θέλετε να βάλετε και άλλα μπαχαρικά που λατρεύετε, μπορείτε να βάλετε στην ίδια δοσολογία όπως βάλαμε και την κανέλα και το γαρίφαλο. Ανακατεύουμε. Φρυγανιά που θα μας δώσει τις υφές μέσα, γιατί θα γίνει τραγανή και θα κρατήσει και το σώμα μέσα, το η γέμισή μας, για να μην όταν κόβουμε ένα κομμάτι φεύγει όλη από μέσα. Είναι ο συνθετικός ιστός η φρυγανίτσα μας μαζί με το σιρόπι θα έρθει και θα δέσει. Τέλεια. Και τώρα. Πάμε να δώσουμε χαρακτήρα. Λοιπόν, πάνε αυτά πίσω. Να καθαρίσουμε λίγο.
να είμαστε ωραίοι. Και πάμε να δώσουμε τώρα χαρακτήρα με τι, με ξύσμα από λεμονάκι και πορτοκάλι. Πάει υπέροχα, πραγματικά δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, γιατί και εγώ στις δοκιμές άρχισα να βάζω κάποια ξύσματα και μου έδινε ένα άλλο αποτέλεσμα μέσα στο γλυκό μου. Και έδινε χαρακτήρα στο μπακλαβά διαφορετικό από την απλή κανέλα και το, και το πρόβιο βούτυρο που θα βάλουμε εμείς σήμερα. Άρα θεωρώ ότι αν το δοκιμάσετε με ξύσμα από εσπεριδοειδή, θα με θυμηθείτε και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Δίνει μια πολύ ωραία φρεσκάδα, δηλαδή ελαφραίνει το σιροπιαστό μας, γιατί είναι βαρύ σαν γλυκό, εννοείται τα σιροπιαστά τα αγαπάμε. Αλλά με τα ξύσματα θα δώσει μια δροσιά. Λοιπόν, μέσα εδώ, ξύσματάκι, κοιτάξτε εδώ. Όσο θέλουμε, όσο έντονο θέλουμε, τόσο προσθέτουμε και εμείς τα ξύσματα από το πορτοκάλι το λεμονάκι. Εδώ. Τέλεια. Είναι υπεραρκετό αυτό, το κρατάμε εδώ στην άκρη, δεν πετάμε τίποτα. Και ανακατεύουμε ξανά τη γέμιση μας. Λοιπόν, άρα έχουμε κάνει σιροπάκι 5 λεπτά βράσιμο, το βγάλαμε, κρύωσε. Έχουμε λιώσει το βουτυράκι, το εγωπρόβιο. Αν θέλει να βάλει τα γελατινό, μια χαρά επίσης δουλεύει. Απλά το έχουμε λιώσει και η γέμιση μας είναι πανέτοιμη. Και το μόνο που έχουμε κρατήσει είναι τα γαρίφαλα, τα καρφάκια που θα τα βάλουμε από πάνω που είναι προαιρετικό. Αν δεν θέλετε, δεν βάζετε τίποτα. Έφυγε εδώ. Πάει και αυτό εδώ. Και πάμε τώρα στο ταψάκι μας. 30x40, το κλασικό ταψάκι που χρησιμοποιούμε στο σπίτι. Και βουτυράκι λιωμένο. Το εγωπρόβιο εμένα, αν το δοκιμάσετε, πραγματικά θα το λατρέψετε. Ισορροπεί πάρα πολύ ωραία με την κανέλα και το γαρίφαλο. Είναι έντονο ο μπακλαβάς, θέλουμε, είναι σιροπιαστό. Είναι γλυκό της πόλης, άρα θέλουμε να έχει έντονα αρώματα. Εδώ, κοιτάξτε, μπόλικο βουτυράκι στον πάτο του αψιού μας. Ανοίγουμε τα φύλλα μας εδώ μπροστά για να βλέπουμε και τι κάνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Άρα, φύλλο. Εδώ φυλλαράκι. Δεν μας νοιάζει να σπάσει καθόλου. Το πρώτο φύλλο ούτως ή άλλως πάει κάτω-κάτω να αγκαλιάσει το ταψάκι μας. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ απλά. Βουτυράκι, πάλι ραντίζοντας. Δεν ακουμπάμε ποτέ το πινελάκι γιατί θα χάσουμε όλο τον αέρα του γλυκού μας στο τελικό αποτέλεσμα. Άρα, βουτυράκι. Πάλι εδώ προσεκτικά το φύλλο μας. Και αυτή τη φορά θέλουμε να το βάλουμε δεξιά για να περισσεύει το μισό φύλλο εκτός του ταψιού. Είναι πολύ σημαντικό, θα σας εξηγήσω μετά. Βουτυράκι. Εδώ. Το πρώτο στάδιο είναι να βάλουμε 3 φύλλα κάτω και μετά συνεχίζουμε εναλλάξει γέμιση και φύλλο. Άρα, στην αρχή βάζουμε 3 φύλλα παράλληλα, στην ουσία απλά το ένα στον πάτο του ταψιού και τα άλλα είναι δεξιά και αριστερά να περισσεύουν λίγο στο γύσο. Πολύ απλά. Και πάντα δεν ξεχνάμε βουτυράκι ενδιάμεσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στάδιο αυτό. Για να μας ψηθεί σωστά ο μπακλαβάς μας και να γίνει τραγανός. Εδώ. Τέλεια. Και τώρα πάμε να κάνουμε τώρα τη μαεστρία που είναι η γέμιση. Η μοσχομυρωδά, τη γέμιση με το καριντάκι, το γαρίφαλο, την κανέλα. Λοιπόν, δεν θέλω να μου το λυπηθείτε. Σε κάθε στρώση θέλω να μου το μοιράσετε σε περίπου 6-7 δόσεις η γέμιση μας. Άρα βάλτε, έχουμε κάνει αρκετή. Εδώ. Τέλεια. Φύλλο. Και συνεχίζουμε η ίδια διαδικασία τώρα με άλλα 7 φύλλα στην ουσία. Έχουμε βάλει άλλο ένα, συνεχίζουμε άλλα 6 δηλαδή. Βουτυράκι, τέλεια, ραντίζουμε. Κοιτάξτε εδώ, πραγματικά μας χωμυρίζει όλο το στούντιο. Κανελίτσα, ξύσματα από πορτοκάλι, λεμονάκι, το καρύδι το οποίο το λατρεύω πραγματικά και είναι. Μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβό από όσο σας έχω συνηθίσει κάποιες συνταγές, αλλά είναι μακλαβάς. Έχει ξηρούς καρπούς, είναι θρεπτικό, μπορεί να είναι γλυκό, αλλά έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Το καρυδάκι το ξέρουμε όλοι. Άρα αξίζει τον κόπο και πραγματικά βγάζει ένα μεγάλο ταψί. Δεν είναι συνταγή που βγάζει 2-3 κομμάτια, βγάζει κομματάρι. Δηλαδή βγάζει τουλάχιστον 14-16 κομμάτια. Άρα μπορεί να σου κρατήσει 2-3 μέρες εύκολα. Όχι αν είναι στο δικό μου σπίτι, αν είναι στο δικό σας προφανώς. Εδώ βουτυράκι. Κοιτάξτε εδώ. Ξανά καρυδάκι εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ, ραντίζουμε. Εγώ έχω κάνει και συνταγή, σας είπα και με πιστή και γίνει πάει πάρα πολύ. Μπορεί να το δοκιμάσετε. Στην ουσία στη συνταγή, έτσι όπως έχουμε τα καρύδια που είναι 400 γραμμάρια, μπορεί να βάλετε 250 και 250 γραμμάρια πιστή και γίνεται και καρύδια αντίστοιχα. Φύλλο βεριτού ξανά. Από ό,τι βλέπετε είναι όλα στο κέντρο. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Απλά έχουμε συνεχίσει με 6 φύλλα το ένα πάνω στο άλλο και ανάμεσα βάζουμε βουτυράκι και καρυδάκι. Εδώ. Συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι φανταστικό. Είναι αυτό και το σαραγλί. Όχι εδώ, βάλουμε γέμιση πρώτα, το ξέχασα. Αυτό το σιροπιαστό και το σαραγλί είναι τα αγαπημένα μου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μεγαλώσει με μια τέτοια ανάμνηση, είπαμε. Είτε σε, σε μια οικογενειακή εξόρμηση έξω σε μια ταβέρνα, είτε από τη γιαγιά μας. Και νομίζω ότι όταν συνδυάζεις κάτι με κάποια αγαπημένη στιγμή, είναι και φαγητό το οποίο θέλω να το τρώσεις όσο πιο συχνά μπορείς. Βουτυράκι. Κοιτάξτε εδώ, Παναγία μου. Τέλεια. Καριδάκι. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα σας πάρει παραπάνω από 10 λεπτά και πραγματικά τώρα εμείς τα λέμε κιόλας ταυτόχρονα. Σε 10 λεπτά ο μπακλαβάς σας μπορεί εύκολα να είναι μέσα στο φούρνο και να ψήνεται. Άρα είναι μια διαδικασία που συνολικά θα σας πάρει
μαζί με 50 λεπτά ψήσιμο θα σας πάρει μία ωρίτσα. Άρα δεν είναι κάτι χρονοπόρο, μπορείτε να το πάρετε όλα τα υλικά και σήμερα το βράδυ να κάτσετε να κάνετε γλυκάρα, γιατί ο μπακλαβάς τρώγεται καλύτερα την επόμενη μέρα, αν το ξέρετε. Το φτιάχνω Δευτέρα, τον τρώω Τρίτη. Το φτιάχνω Τρίτη, τον τρώω Τετάρτη. Έτσι πάει, θέλει την υπομονή του. Εδώ βουτυράκι. Καριδάκι. Τελειώνουμε. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Θα το ψήσουμε τον μπακλαβά μας στο κάτω μέρος του φούρνου για ακριβώς 50 λεπτά και θα το δείτε, θέλουμε να είναι τραγανό το φύλλο. Δεν θέλουμε να μείνει το φύλλο μας να μην είναι έτσι όπως πρέπει ψημένο, γιατί χάνουμε μόνο τη γοητεία του μπακλαβά. Φιλαράκι. Υπάρχει και η τεχνική που είχα δείξει πέρσι, μπορεί να ψηθεί στους 150 βαθμούς για μια μισή ώρα. Δουλεύει και το ένα και το άλλο υπέροχα. Εσείς επιλέγετε, να βιάζεστε στα 50 λεπτά στους 180, στους 150 για μια μισή ώρα. Σε προθερμασμένο φούρνο, πάντα στον αέρα, στην κάτω-κάτω θέση του φούρνου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταία στρώση, εδώ. Κοίταξε εδώ, όλη η ζαχαρίζα που έχει μείνει στον πάτο με την κανελίτσα. Θα έρθει και θα καραμελώσει μέσα στο φούρνο μας. Έφυγε. Τέλεια. Άρα έχουμε κρατήσει εδώ τα τελευταία φύλλα, τα οποία θα τα βάλουμε πάνω για να έχουμε την επιφάνεια τη σταθερή, για να κόψουμε τον μπακλαβά μας. Μπουτυράκι. Ω, Χριστέ μου. Μπόλικο βουτυράκι. Έχουμε, κλείνουμε και το σιρόπι γιατί πέρασαν τα 5 λεπτάκια. Και πάμε να βάλουμε τώρα τα υπόλοιπα φύλλα το ένα πάνω από το άλλο. Στο τέλος δεν μας νοιάζει καθόλου πώς θα μπουν τα φύλλα. Θέλουμε απλά να δημιουργήσουμε μια επιφάνεια για να μπορέσουμε μετά να το βάλουμε στο ψυγείο, να παγώσει ο μπακλαβάς μας. Οι περισσότερες κυρίες το ξέρετε ότι ο μπακλαβάς για να κοπεί μετά από το βουτυράκι που έχουμε βάλει, ιδανικά μπορεί να μπει 20 λεπτάκια στο ψυγείο, να σταθεροποιηθεί το βουτυρό μας και μετά να το χαράξουμε σε ρόμπους. Για να είναι πιο ωραίο το σχήμα του όταν το κόβουμε. Λοιπόν, εδώ, βουτυράκι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Είναι μαγική συνταγή, πραγματικά. Θέλω να την δοκιμάσετε, να μου στείλετε εντυπώσεις, να μου γράψετε ποιο είναι το αγαπημένο σας δικό σας σιροπιαστό γλυκό. Γιατί νομίζω με σιροπιαστά έχουμε σιροπιαστά και σοκολάτα, όλοι έχουμε αναμνήσεις παιδικές. Και είναι γλυκά τα οποία τα έχουμε πάντα σε οικογενειακά τραπέζια, είτε σε μια εξωτερική δραστηριότητα τρώγοντας κάπου έξω. Λοιπόν, άρα βουτυράκι, πάει αυτό έξω, τελειώσαμε. Και εδώ, είτε κόβουμε τα παραπανήσια φύλλα που δεν τα θέλουμε να είναι τόσο πολλά. Εδώ, κοίταξε εδώ. Κόβουμε γύρω-γύρω το φυλλαράκι μας. Για να γίνει τραγανό έτσι όπως πρέπει, γιατί αν μείνει παραπάνω φύλλο από όσο μπορούμε και να ψηθεί στο φούρνο στη μία ώρα που λέμε συνταγή, θα είναι ομό. Άρα δεν το θέλουμε αυτό, κόβουμε με ένα ψαλιδάκι. Εδώ, κοίταξε εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Είναι ελάχιστο το φύλλο. Και τώρα απλά γυρνάμε το γύσο από μέσα με τα χεράκια μας. Γύρω, 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 γύρω. Έτσι όπως κάνουμε μια πιτούλα, πολύ κλασικό. Πιέζουμε προς τα κάτω για να ασφαλίσει μετά η γέμιση μέσα με τα χεράκια μας. Γυρνάμε και βάζουμε μέσα. Γυρνάμε και βάζουμε μέσα. Θέλουμε να είναι από μέσα το κόψιμο, γιατί είναι αρκετά λεπτό το φυλλοβεριτού και δεν θέλουμε με το ψήσιμο να αρχίσει να γίνεται ανάγλυφο το γλυκό μας. Άρα, το βάζουμε προς τα μέσα και ό,τι βουτυράκι έχει μείνει, εννοείται δεν το πετάμε, το βάζουμε όλο από πάνω στις άκρες. Γιατί όπου έχει περισσότερο φύλλο, να ξέρετε, θέλουμε λιπαρή ουσία για να ψηθεί μέχρι μέσα. Άρα, μπόλικο βουτυράκι. Είναι η συνταγή ακριβώς το βουτυράκι, θα το πάρει όλο. Στις άκρες το περισσότερο. Κέντρο. Και τώρα στο τελείωμα, απλά πατάμε λίγο εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι το γλυκάκι μας. Πραγματικά είναι πανεύκολο. Ιδανικά τώρα θέλω να το βάλετε 20 λεπτά στο ψυγείο για να πήξει και να σφίξει πολύ καλά το βούτυρο για να το χαράξουμε. Εμείς δεν θα το κάνουμε τώρα, εσείς θέλω να το κάνετε. Απλά χαράζουμε όχι μέχρι κάτω, ένα δάχτυλο πριν φτάσουμε στον πάτο του ταψιού μας. Ό,τι σχηματάκι θέλετε. Λοιπόν, εδώ χαράζουμε όπως είπαμε. Αν θέλουμε, εμείς τώρα δεν θα το κάνουμε όλο. Χαράζεται με αυτόν τον τρόπο. Μετά το ψυγείο θα είναι πολύ πιο εύκολο από εδώ. Αν και βλέπω ότι και τώρα δεν διαλύεται τίποτα. Και βάζετε μετά τα καρφάκια ένα-ένα από πάνω και ψήνετε όπως είπαμε στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά στον αέρα στην κάτω-κάτω θέση του φούρνου. Να δείξουμε και ένα-δύο γαρίφαλα, είναι πανεύκολο, δεν είναι τίποτα. Πάνω στο φύλλο, καρφιτσώνουμε. Μετά εννοείται το βγάζουμε γιατί δεν τρώγεται το γαρίφαλο. Παίρνουμε μόνο το αρώμα του μέσα στο φούρνο. Λοιπόν. Πιατάκι. Όπω Παναγία μου, τώρα είναι η ώρα του... της χαράς τώρα. Είναι η ώρα της χαράς. Βάζω αυτό για να έχουμε για μετά. Βασικά, ξέχασα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Εδώ, ψήνουμε. Και εγώ προτιμώ από να κόψω κομμάτι που θα κόψω μετά για να φάω εγώ. Θέλω να ακούσετε αυτόν εδώ τον ήχο. Έχουμε ζεστό το μπακλαβά μας μετά από 50 λεπτά ακριβώς. Κρύο σιρόπι όπως σας είπα, που το αφήσαμε να κρυώσει καλά και
Σιροπιάζουμε, θα το πάρει όλο το σιροπάκι μας. Κοιτάξτε εδώ. Πω. Θα το τραβήξει όλο, θα σιροπιαστεί μέχρι μέσα στην εντέλεια. Και το μυστικό στο μπακλαβά είναι, όπως είπα, είτε τον τρώτε την επόμενη μέρα για να έρθει και να δέσει όλο το γλυκό και όλα τα αρώματά του, είτε στο λιγότερο χρόνο που πρέπει να περιμένετε, τουλάχιστον μια μισή ώρα. Αυτό είναι το κακό του. Πάρτε παγωτό καϊμάκι, πάρτε παγωτό βανίλια, καλέστε τους φίλους τους γείτονες. Είναι γλυκό το οποίο δεν χάνει. Κοιτάξτε εδώ. Και πάει όλο το σιροπάκι μέσα. Και τώρα κάνουμε υπομονή μια μισή ώρα. Ιδανικά, εγώ θα το άφηνα μια νύχτα. Και πάμε και εδώ να γίνει πανικός. Κοιτάξτε εδώ τι θα γίνει τώρα. Να ακουστεί το κράτς. Εδώ. Βασικά, αυτό εδώ θέλουμε. Αυτό εδώ θέλουμε να έχει γίνει η δουλίτσα μας. Εδώ τα έχει κόψει ο Χριστάρας μικρά τα κομμάτια. Εμείς θα κόψουμε μεγαλύτερο κομμάτι. Εδώ και πάμε να βγάλουμε μια κομματάρα. Έχει γίνει τραγανό και κάτω. Κοιτάξτε εδώ. Το καρυδάκι έχει σιροπιαστεί στην εντέλεια. Είναι πανικός, εντάξει. Εντάξει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο Γιώργο και στην Ελίνα για να κλείσει η κάμερα για τον Παρθαλίτη. Καλημέρα σε όλους.